αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντική είναι η υγεία και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στην κοινωνία μας. Χωρίς την υγεία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τίποτα παραπάνω. Το βίωσα και εγώ πολύ περίεργα τον πρώτο καιρό, αλλά με βοήθησε σιγά σιγά να γίνω δημιουργικός, να τελειώσω τα κομμάτια μου. Με έβαλε να σκεφτώ καινούργιους τρόπους να ψυχαγωγηθώ μέσα στο σπίτι και με έφερε πολύ πιο κοντά με τους δικούς μου ανθρώπους και ήταν μια καλή ευκαιρία να αναθεωρήσουμε για πολλά πράγματα που σκεφτόμασταν στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι η προσπάθειά μου να χάσω κάποια κιλά ξεκίνησε πολύ καιρό πριν, περίπου από το καλοκαίρι, και η καραντίνα με βρήκε πάνω στη διαδικασία. Δεν πτωήθηκα από όλη αυτή την κατάσταση. Συνέχισα να ακολουθώ τη διατροφή μου, συνέχισα να γυμνάζομαι. Δεν έφυγα από το στόχο μου κάποια στιγμή. Οπότε ίσως μου έκανε και καλό όλη αυτή η διαδικασία, γιατί με έβαλε να προσέξω λίγο πιο πολύ τον εαυτό μου. Είναι μια κατάσταση η οποία με προβληματίζει πάρα πολύ σίγουρα για τον κλάδο μας, αλλά δεν θέλω να το πάρω προσωπικά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά όλους μας. Όλοι οι επαγγελματίες έχουν πληγεί, όλες οι επιχειρήσεις, και βλέπω ότι αν ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, δεν έχει διάθεση για παραπάνω πράγματα. Θέλω να το βλέπω θετικά. Νομίζω πως θα βρεθεί σύντομα μία λύση για όλο αυτό και θα επιστρέψουμε εκεί που βρισκόμασταν. Προσπαθώ να το δω θετικά, προσπαθώ να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα και περιμένω την κανονικότητα να επιστρέψει για να γυρίσουμε όλοι στις δουλειές μας. Η αλήθεια είναι πως μου έχει λείψει η επαφή με τον κόσμο στα live. Ανυπομονώ να επιστρέψω στους ρυθμούς μου και στις μέρες εκείνες. Παρ' όλα αυτά, τα σχέδιά μας έχουν ακυρωθεί για το καλοκαίρι. Περνώ την καθημερινότητά μου γράφοντας κομμάτια, κρατάω την επαφή μου με το αντικείμενο, αλλά ανυπομονώ. Είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο αφορά την υγεία όλων μας και η αλήθεια είναι πως με την υγεία δεν πρέπει να παίζουμε. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να μας κάνει καλύτερους και πρέπει να μας βοηθήσει να βρούμε τις πραγματικές αξίες της ζωής εν τέλει.